Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την επίσπευση της διαδικασίας αύξησης του κατώτατου μισθού. Κατά την ψηφοφορία υπέρ της τροπολογίας στάθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ανεξάρτητη Έλληνες και Ένωση Κεντρών. Κατά της τροπολογίας ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ζητώντας να γίνει αποδεκτή δική του τροπολογία, η οποία όριζε άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Παρόν ψήφισαν Χρυσή Αυγή και Ποτάμι. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κατά την ψηφοφορία προκλήθηκε σύγχυση με την ψήφο του Ποταμιού, καθώς ο εισηγητής του κόμματος Γρηγόρης Ψαριανός, αν και στην ομιλία του είχε προαναγγείλει πως θα ψηφίσει παρόν, είπε ναι. Αμέσως μετά, ωστόσο, έσπευσε στο Προεδρείο και διόρθωσε την ψήφο του, ξεκαθαρίζοντας πως το Ποτάμι δηλώνει παρόν. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόλου χαρακτήρισε ως σημαντική τη σημερινή ημέρα, λέγοντας πως η κυβέρνηση υλοποιεί μια κορυφαία δέσμευσή της. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου του 2019. Μιλάτε για κάποια πράγματα, λες και μας ήρθαν από τον ουρανό. Λες και μας έπεσαν ως φυσικό φαινόμενο. Ήσασταν ή δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση η οποία υπέγραψε την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 12, η οποία μείωσε τον κατώτατο μισθό κατά 22% μέσα σε μια νύχτα και τον έκανε 5,86. Ήσασταν ή δεν ήσασταν στην κυβέρνηση η οποία θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό, η οποία κατήργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ήσασταν ή δεν ήσασταν σε αυτή τη συγκυβέρνηση. Αν θέλατε αυξήσεις στο μισθό που σήμερα με εγκαλείτε εμένα, γιατί καθυστέρησα να κάνω την αύξηση του μισθού, γιατί δεν τις κάνατε όσο ήσασταν στην κυβέρνηση. Γιατί τον μειώσατε τον μισθό, αφού θα έπρεπε κατά την άποψή σας να αυξηθεί. Το χειρότερο που κάνετε είναι να φέρετε σήμερα μια τροπολογία η οποία τι κάνει, προσθέτει μια παράγραφο 8 σε ποια διάταξη, στη διάταξη του άρθρου 103 του νόμου 4172 του 2013, νόμου δηλαδή ο οποίος ουσιαστικά είναι εφαρμοστικός του Δευτέρου Μνημονίου. Και με αυτόν τον τρόπο είναι, τουλάχιστον για όσους καταλαβαίνουν, για όσους κατανοούν την πραγματικότητα και όχι για όσους χρησιμοποιούν το ψέμα με τον τρόπο που έχει αποκαλύψει ο Φρόιντ. Θετικότατο, θετικότατο. Επιτέλους οι νέοι θα πάρουν ελπίδα. Περισσότερη όρεξη για δουλειά σίγουρα, διότι θα υπάρχει το σκεπτικό ότι θα υπάρχει μία αμοιβή. Αν και θεωρητικά είναι πολύ καλό, πρακτικά δεν νομίζω ότι θα συμβεί, είναι η αλήθεια, γιατί τα δεδομένα της χώρας δεν βοηθάνε για να αυξηθεί κάποιος μισθός. Το ελπίζουμε τότε. Το ελπίζουμε. Εμείς οι εργαζόμενοι το ελπίζουμε. Ωραία. Για τους νέους κυρίως και... Τέλεια τότε λοιπόν. Μακάρι να το αυξήσουν κι άλλο, γιατί οι νέοι πραγματικά δεν βγαίνουν. Πολύ σημαντικό, γιατί πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό θα δώσει μια ελπίδα λίγο, τουλάχιστον στους νέους, τόσο να ψάξουν δουλειά, όσο και να εργαστούν περισσότερο για το μέλλον τους. Εσύ, αν επιτρέπετε, εργάζεσαι? Εγώ, όχι, είμαι φοιτητής. Απλά, σαν άκουσμα είναι... Ναι, και εγώ ψάχνω δουλειά, οπότε είναι κάτι καλό κι αυτό.